Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ρόμιτς Ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Η συζήτηση που έχουμε σήμερα στο στούντιο είναι με τον καθηγητή κύριο Νίκο Φίλιππα, τον πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ, ιστορικό κέντρο στην Ελλάδα. Και το θέμα που βρίσκεται υπό συζήτηση είναι αυτό της ενσωμάτωσης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη μας ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης και της ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρώτο μέρος, κύριε καθηγητά, μιλήσαμε για τις εξελίξεις. Θίξατε θέματα όπως την αύξηση των εισοδημάτων σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και ούτω καθεξής. Το Μεξικό, η Ινδονησία, δηλαδή βεβαίως. Είναι μια σειρά από χώρες, η Μαλαισία. Αναφέρατε επίσης ότι από πλευράς ΑΕΠ η Κίνα είναι πλέον η πρώτη σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Και είπατε ότι η Ελλάδα από 0,54% έχει το 0,33%. Σήμερα η χώρα μας, κύριε καθηγητά, βρίσκεται σε κρίση. Πολλοί λένε ότι έχουμε κρίση ζητήσεως. Προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε κρίση παραγωγής. Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας. Χαίρομαι. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η κρίση μέσα από την ανάδειξη μιας νέας επιχειρηματικότητας και μιας νέας αντίληψης, ειδικά που έχετε κάνει και μελέτες στο ΚΕΠΕ, για το πώς ο παραγωγικός ιστός της χώρας θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην διεθνή αγορά με παραγόμενα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Είναι πολύ δύσκολο case, δεν είναι, δεν κάτι απλό, ας πούμε, γιατί η χώρα μας βρέθηκε και βρίσκεται σε μία από τις χειρότερες σε επίπεδο πιστολιτικής ικανότητας χώρες στον κόσμο. Πριν από λίγο καιρό ήμασταν στις 5 χειρότερες χώρες στον κόσμο μαζί με τη Βενεζουέλα, το Λίβανο, δηλαδή χώρες οι οποίες είναι υπό καταστροφή. Αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί, διότι υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας στηρίζει και μας έδινε τα χρήματα. Είναι λίγο πολύπλοκο και πραγματικά είναι πολύπλοκο. Από την άλλη μεριά, έχουμε ένα φοβερή μείωση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Έχουμε αύξηση της ανεργίας, με ό,τι σημαίνει αυτό, και της φτώχειας. Αυτό είναι, δεν συμφωνώ με τα νούμερα, αλλά είναι αντικειμενικό αυτό. Μήπως έχουμε επίσης και κατάργηση της ελπίδας, γιατί κάποτε η ελπίδα ήταν κίνητρο. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε τι γίνεται, επειδή πάρα πολλά θέματα είναι ψυχολογικά, έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Όταν βάζουμε το σημείο αναφοράς στο 8, το οποίο ήταν ένα ψεύτικο επίπεδο, όλοι αισθανόμαστε, ας πούμε, άσχημα. Και εγώ και εσείς και όλος ο κόσμος. Το οποίο όμως δεν υπήρχε αυτό. Ήταν ψευδέστης. Είχαμε 50 δισεκατομμύρια εμπορικό έλλειμμα. Είχαμε ένα χρέος το 8, άλλα 40-50 δις επιπλέον των αυτών που μπορούσαμε. Σε ένα χρόνο. 50 δις είναι 40 είναι το ΑΕΠ της Βουλγαρίας. Δηλαδή, εμείς για ένα χρόνο χαλάγαμε περισσότερα από ό,τι παράγει όλη η Βουλγαρία. Δηλαδή, είναι απίστευτα τα νούμερα, εντυπωσιακά. Σε σχέση με τι, ας πούμε, σημασία με το συγκρίνουμε. Αν εγώ ήμουν άνεργος και έβρισκα μια δουλειά με 1000 ευρώ, θα ήμουν ευτυχισμένος. Έχει ο καθηγητής Κάνεμαν έχει πάρει βραβείο Νόμπελ για αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά αντιδράει κάποιος σε ένα αρνητικό γεγονός και διαφορετικά σε ένα ίσης αξίας θετικό γεγονός. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά βρήκε αυτή την ασύμμετρη συμπεριφορά του ατόμου. Αυτό το καταγράφω διότι άμα το συγκρίνουμε με το 2008, όλοι είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Απ' την άλλη μεριά, μπορούμε να ξαναπάμε εκεί. Αλλά τι, έχουμε ένα πρόβλημα χρηματοπιστωτικό, ένα θέμα πιστοληπτικής ικανότητας, δηλαδή πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι να μας δανείσουν και να τα αποπληρώσουμε. Υπάρχει ένα βουνό από χρέος, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αν μπορεί, αν είναι βιώσιμο, αν δεν είναι βιώσιμο, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και όλο αυτό. Έχουμε μια δύναμη παραγωγική βάση από τα χρέη, κύριε Πανδρόπουλε. Τι βάλαμε, τα βάλαμε στην κατανάλωση, δεν τα βάλαμε σε επενδύσεις. Δηλαδή ήταν τόσα δισεκατομμύρια στη χώρα μας, μεσογειακά προγράμματα, τρισεκατομμύρια σε δραχμές και δεν έχουμε δρόμους ακόμα. Εντυπωσιακό έτσι, δεν έχουμε δρόμους. Δηλαδή δεν μπορεί να πας στην Εθνική Οδό, ας πούμε, μετά το 2015. Άρα λοιπόν πήγανε πολλά λεφτά στην κατανάλωση, δεν πήγαν λεφτά στις επενδύσεις οι οποίες φέρνουν
ας πούμε έτσι, νέα εισοδήματα. Και φέρνουν και εργασία. Και φέρνουν και εργασία. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν όλα αυτά νομίζω πρέπει να τα θεωρούνται δεδομένα, αλλά για ορισμένους δεν είναι δεδομένα, διότι υπάρχει μια αντιπαλότητα και στην κοινωνία και στα πολιτικά κόμματα. Ενώ θα έπρεπε σε ένα σημείο να συμφωνήσουμε. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι το κακό παρελθόν, το κακό πολιτικό σύστημα έφερε αυτή την κατάσταση εδώ και πώς θα πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο ευημερίας για τους πολίτες. Δηλαδή, ιατρική, ας πούμε, είναι πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει να έχουμε λήψεις στους γιατρούς ή στα νοσοκομεία. Τους φτωχούς πρέπει το κοινωνικό κράτος να παρέμβει, ας πούμε. Δεν θα έπρεπε, επειδή αναφέρατε την ιατρική, δεν θα έπρεπε να ρίξουμε, επειδή και το ΚΕΠΕ έχει κάνει μελέτες, ειδικό βάρος στον ιατρικό τουρισμό και η χώρα μας να γίνει προορισμός αντί κάποιοι Άραβες, Ήχηδες, Εμμύριδες να πηγαίνουν στο Λονδίνο να έρχονται στην Ελλάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά όλα αυτά είναι οι δισκαμψίες του συστήματος. Όταν αυτή τη στιγμή έχεις 5-6 χιλιάδες νησιά ανεκμετάλλευτα, ας πούμε, ένα φοβερό πλούτο, το να αξιοποιηθούν αυτά τα νησιά, δεν το πάρει το νησί άλλος και να φύγει, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο για κάποιους είναι αυτονόητο. Για κάποιους είναι αιτία πολέμου. Άμα δεν μπορούμε να συνδεθούμε σε αυτά, δεν μπορεί όμως αυτοί οι οποίοι λένε αυτά μετά να λένε γιατί η ανεργία είναι ψηλή, διότι ένα πράγμα μειώνει, ας πούμε, την ανεργία, οι επενδύσεις. Και οι επενδύσεις δεν μπορούν να γίνουν από ένα πτωχευμένο κράτος, είναι περιορισμένες, άρα πρέπει να γίνουν από ιδιώτες. Εκεί λοιπόν έχεις ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δέστε, κύριε Πανδρόπουλε, το θέμα των εθνικών ευεργετών. Το Ίδρυμα Νιάρχος φτιάχνει ένα εξαιρετικό κόσμο μέσα στην Αθήνα. Και αλλάζει όλη η περιοχή. Φανταστείτε να είχαμε 5 τέτοια έργα να τρέχαμε, είτε από εθνικούς ευεργέτες, είτε από δημόσιο, είτε από ιδιωτικό. Θα άλλαζε η ψυχολογία των ατόμων. Τώρα ήμουν σε ένα συνέδριο στη Μαλαισία, η οποία δεν έχει καμία ομορφιά σε σχέση με αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Και όμως οι επενδύσεις που γίνονται από τους πολύ πλούσιους Κινέζους και από τους πολύ πλούσιους Σιγκαπουριανούς είναι απίστευτες. Οπότε σήμερα η Μαλαισία, μια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό και καμία σχέση με το πλούτο το φυσικό που έχουμε εμείς, την αρχαίο πολιτισμό, αυτά που λέτε, τον ιατρικό τουρισμό, όλα αυτά τα πράγματα, τραβάει τρομερές επενδύσεις, έχει 3,9% ανεργία μόνο. Και η πραγματική θεωρείται γύρω στο 3%. Και έχει αύξηση το ΑΕΠ 6%. Λοιπόν, και μιλάμε για μια μεγάλη χώρα σε πληθυσμό, μιλάμε, οι επενδύσεις ουρανοξύσεις γίνονται, μπορούμε και να παρέμβουμε, να μην κάνουμε ουρανοξύσεις, αλλά να κάνουμε κάποιες επενδύσεις, να μείωσουμε την ανεργία. Έχουμε ένα φοβερό φυσικό περιβάλλον, έχουμε μια φοβερή αρχαιότητα. Λείπει κάπου όμως κοινοτροπία, κύριε Πανδρόπουλε. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει στο εύκολο εδώ και 30 χρόνια, στην μη προσπάθεια. Έχουμε στη διαφθορά. Άμα θέλουμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να πούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, θέλουμε στα 50 μας να γίνουμε συνταξιούχοι. Είναι απίστευτο, ας πούμε. Δηλαδή, είναι τρομερό. Δηλαδή, βλέπω καθημερινά και λέω να γίνουμε συνταξιούχοι. Του φεύγουν άλλοι 200.000 τώρα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Καλός ή κακός, για αυτούς μπορεί να είναι καλό, αλλά για το σύστημα είναι κακό. Δεν μπορεί να φεύγει ένας πενιντάρης και να είναι εκτός παραγωγής. Διότι είναι πολύ χρήσιμος για την κοινωνία. Ένας πενιντάρης, ο οποίος έχει συνεισφέρει, εάν εργάζεται, έχει συνεισφέρει 20 χρόνια και στην ουσία θα συνταξιοδοτείται κατά μέσο όρο άλλα 35 χρόνια. Και ποιος θα πληρώσει αυτά, οι επόμενες γενναίες, οι μικρότεροι. Ναι, όλα αυτά είναι αυτονόητα σε άλλες χώρες. Σε εμάς είναι σημείο πολέμου, ας πούμε, και η απαρχή ενός διχασμού. Αν δεν συμφωνήσουμε στα αυτονόητα, ότι πλέον ο Γκούντι Άλεν είναι 82 χρονών και κάνει ταινίες, ο Κλιντ Ίστγουντ είναι 82 χρονών και κάνει εξαιρετικές ταινίες, δεν λέμε να φτάσουμε στα 82, αλλά κάποιος που θα θέλει να δουλέψει στα 82, γιατί να μην μπορεί. Το Τσμέδε, το οποίο έχει αυτό το ελεύθερο, ας πούμε, ότι δεν παίρνει συνταξιούχος ποτέ, έχει ένα πολύ υγιές ταμείο και αισθάνεσαι και πιο νέος. Προφανώς, να σου δώσει το δικαίωμα οι καθηγητές πανεπιστημίου, που στην Ελλάδα παίρνουμε στα 67 σύνταξη εδώ και πολλά χρόνια, στο εξωτερικό δεν έχουν όριο. Αν θες να δουλέψεις, μέχρι τα 72, μπορεί να δουλέψεις. Αυτό, αν θες βέβαια, έτσι, δηλαδή να μπει αυτό το στοιχείο, του άμα θέλω εγώ να δουλέψω γιατί αισθάνομαι νέος. Είσαι εθελοντικής αυτής. Βεβαίως, και μπορεί να προσφέρει αυτό στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Όχι σε όρους διδασκαλίας, σε όρους funding, σε όρους εμπειρίας, σε όρους διασυνδέσεων. Γιατί να μην το κάνουμε, ας πούμε. Στο ΚΕΠΕ έχω δει, κύριε καθηγητά, ότι έχετε κάνει τον τελευταίο καιρό σημαντικές μελέτες. Μία για το ασφαλιστικό, μία για τον τουρισμό.
ποια είναι η απήχηση των μελετών αυτών σε επίπεδο λήψεως αποφάσεων? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο που έχουμε κάνει, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα αισθητά του ΚΕΠΕ και η ποιοτική αναβάθμιση του οργανισμού. Είχαμε κάνει το όραμα του 2020, το οποίο κατετέθηκε στον Πρωθυπουργό, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τους βασικούς άξονες και στο επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί και από εμάς ως ΚΕΠΕ, γιατί αυτό που εντός εισαγωγών λένε ότι λείπει είναι ένα εγχώριο όραμα μια δράσεων για την Ελλάδα του 2020-2030 και θα έλεγα ότι υπάρχει. Και εμείς έχουμε κάνει και το ΙΟΒΕ έχει κάνει και η McKinsey έχει κάνει δράσεις. Το θέμα είναι η δυσκολία στην υλοποίηση κάποιων πραγμάτων. Έχουμε βρει και τομείς, έχουμε βρει και προϊόντα και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός οργανισμός το ΚΕΠΕ, το οποίο συνέχεια βελτιώνεται, πέρα από κάποιες ανισορροπίες και κάποιες συγκρούσεις που έχουμε, γιατί όταν αλλάζει κάτι πάντα το καινούριο, για να έρθει το καινούριο κάποιοι ενοχλούνται, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη, τα οποία η κυβέρνηση τα ακούει. Ποιοι τομείς είναι έτσι ενδεικτικά αυτοί οι οποίοι θα έχουν κάποιο μέλλον στη σημερινή συγκυρία? Ναι, όλοι συμφωνούμε στον τουρισμό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι πολύ αυτονόητο, παρά το γεγονός ότι πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα. Εγώ χρόνια, κύριε Παδρόπουλε, λέω το εξής, ότι πρέπει από τη στιγμή που έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, πρέπει να δώσει ισχυρά κίνητρα μέχρι και μηδέν φορολογία, για να έρθουν εταιρείες οι οποίες θα πάρουν Έλληνες απασχολούμενους για να μεθεί ανεργία. Δηλαδή, αν αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί δίπλα σου έχεις χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία, άρα είναι πιο φτηνές, έχουν μικρότερο κίνδυνο, έχουν χαμηλούς φορολογικούς δελεστές και υπάρχει μια παγκόσμια τάση να τραβάνε επενδύσεις οι νέες χώρες, οι οποίες πάνε εκεί γιατί τους δίνουν ισχυρά κίνητρα και έχουν και πολύ χαμηλούς φορολογικούς δελεστές. Επομένως, φανταστείτε ότι υπάρχει μια παγκόσμια ζήτηση να πάνε επενδύσεις. Το Κατάρ, το Αμπουντάμπι έχει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, ένα φαντ. Αυτός πρέπει κάπου να τα βάλει αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν αυτός θα αποφασίσει να βάλει κάποια λεφτά. Εμείς θα μπορούσαμε να τραβήξουμε κάποια λεφτά στον τουρισμό, για παράδειγμα. Το Αμάν Ζώου στο Πόρτο Χέλι κοντά στο Κρανίδι και τώρα το καινούριο που έγινε δίπλα από εκεί πάλι από το ίδιο φαντ. Αλλάζει το τοπίο, ας πούμε, πάλι στην ίδια περιοχή εκεί πέρα κοντά στο Πόρτο Ίδα και γύρω έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις. Γενικά έχουμε μια εξαιρετική χώρα με φοβερές μοναδικότητες ιστορικές, αρχαιολογικές, ομορφιάς. Άρα λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ισχυρά κίνητρα για να προσελκύσουν και τουρίστες. Και θα μειωθεί η ανεργία άμεσα, αλλά και μέσα από την κατανάλωση, μέσα από την αύξηση των τουριστών. Και θέλει επαναστατικές για μένα πλέον, ας πούμε, κινήσεις, όχι κινήσεις καθυστέρησης, στο θέμα της Κίνας. Η Κίνα αυτή τη στιγμή, είχα την τύχη και το λέω πάντα, ας πούμε, ότι ήμουν ένας από τους συμβούλους που συμφωνήσαμε με την Κόσκο και σήμερα στο παγκόσμιο γίγνεσθε το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει. Έτσι και υπάρχει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Πριν από 7 χρόνια, 8 με τις απεργίες που γινόντουσαν, το λιμάνι του Πειραιά ήταν, είχε φτάσει 400.000 TEUs και ήταν στην παγκόσμια ανυποληψία. Δεν έρχονταν κανείς στον Πειραιά διότι ήξερε ότι θα έχει απεργία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, στα επόμενα χρόνια, μπορεί να είμαστε το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου και ίσως είμαστε το δεύτερο λιμάνι πίσω από το Ρότερνταμ. Αυτό είναι μια επανάσταση, το οποίο αν αφήναμε με συμφωνία τους Κινέζους να κάνουν το σιδηρόδρομο ή τους Ρώσους ή τους Γάλλους, δεν έχει σημασία. Να γίνει, ας πούμε, και να. Τα προϊόντα να φεύγανε από το λιμάνι και να πηγαίνανε στο Αμβούργο μέσω της σιδηροδρομικής τροχιάς που θα ήταν δικιά μας, θα ήταν μια άλλη επανάσταση. Δηλαδή πιστεύετε σε αυτή τη θεωρία, την οποία την εξέφρασε και ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μόντι, ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες δημόσιες επενδύσεις? Αυτό όμως δεν σημαίνει επιστροφή σε έναν περίεργο κρατισμό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η έννοια του κρατισμού και του ιδιωτικού τομέα είναι σχετικές. Υπάρχουν πολύ καλές κρατικές επιχειρήσεις και πολύ κακές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εγώ δεν είμαι απόλυτος. Και εδώ που μας έφτασαν σε παγκόσμιο επίπεδο, κύριε Παδρόπουλε, μας το φτάσανε ιδιωτικές τράπεζες.
Η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση το 2007-2008 δεν έγινε από κάποιο κράτος, έγινε από τους ιδιώτες και από την απληστία τους για περισσότερα χρήματα. Άρα λοιπόν η ύπαρξη ρυθμιστικών αντιλήψεων, περιορισμένων βέβαια, για να ελέγχεται το κοινωνικό σύνολο, είναι αυτονόητο. Αλλά εγώ δεν είμαι της άποψης ότι, ξέρω γιατί ακούω ότι η Costco είναι κρατική εταιρεία ή η Deutsche Telekom, ξέρω εγώ, είναι αυτό. Βεβαίως, μπορεί να έχουμε μια εξαιρετική κρατική εταιρεία στη Γερμανία ή στη Γαλλία και να έχουμε μια πολύ διεφθαρμένη αντίστοιχη στην Ιταλία ή στην Γερμανία, όπως και εδώ μπορεί να έχουμε ένα εξαιρετικό δημόσιο τομέα. Σας θυμίζω, η Cosmote ήταν ένα πρότυπο, ας πούμε έτσι, ενός δημόσιου φορέα που έριξε και τις τιμές και υπήρχαν και άλλοι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δεν τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω τα στερεότυπα, εγώ είμαι ανοιχτός στη συζήτηση, σημασία έχει αποτελεσματικότητα κατά τη γνώμη μου. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να αναγνωρίσουν την μεγάλη θυσία του ελληνικού λαού, η οποία πραγματικά έχουμε υποστεί μεγάλες μειώσεις στο πραγματικό μας εισόδημα. Όχι όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν ξεφύγει λόγω της φοροδιαφυγής, λόγω βάλα τα λεφτά τους έξω. Και θα έπρεπε να φέρουν αυτοί χρήματα εν είδη επενδύσεων στη χώρα μας για να αποδείξουν αυτά που λένε. Διότι να φτιάξει ένα ΦΑΠ με 100 εκατομμύρια δεν είναι και κάτι φοβερό. Δεν είναι σημαντικό το ποσό για να αλλάξει. Και από την άλλη μεριά, όσες φορές πάνε να μιλήσουν με τους Κινέζους, με τους Ρώσους, παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνει δυσκολίες. Ας φαίνανε οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι προτάσεις εδώ πέρα και ας κάνουν μεγάλες επενδύσεις να βοηθήσουν την πραγματική ανάπτυξη της χώρας μας. Γι' αυτό μας λείπει είναι αυτό, επενδύσεις οι οποίες να μην έχουν σχέση με διαφθορά και να είναι στοχευμένες. Δεν θα έπρεπε σε κάποιους κλάδους οι επενδύσεις να συνοδεύονται όμως και με την, ας το πούμε, την ιδεολογική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων εάν οι νέοι δεν πάρουν και αυτοί την τύχη τους στα χέρια τους. Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό εγώ ανέφερα το παράδειγμα της παιδείας. Αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα καινοτομικά θέματα που γίνονται στην Αμερική είναι η ανάπτυξη του αυτοκινήτου με μπαταρία. Τα αμάξια, τα Τέσλα, ο οποίος ήταν ο γνωστός Τσέχος φυσικός, έχουν δημιουργήσει περισσότερες πωλήσεις από την Πόρσε και τα καλύτερα για τη Lexus στην Αμερική, τα οποία τα έβγαλε ένα πανεπιστήμιο ως ιδέα, την μπαταρία την περισσότερης διάρκειας, και τα πανεπιστήμια παίρνουν ένα ποσοστό από τη χρηματοδότηση των startups, δηλαδή δίνουν 60.000 δολάρια και παίρνουν ένα 30% αυτής της επιχειρηματικότητας. Αυτό δίνουν και ευκαιρία τα πανεπιστήμια στους νέους, ώστε να το ταλέντο τους να εκφραστεί. Και την ίδια στιγμή, εάν αυτό πετύχει, θα έχουν ένα 30% για να ξαναχρηματοδοτήσουν ακριβώς. Τώρα έλεγα με έναν φίλο μου που ο γιος του σπουδάζει, μου είπε μια εξαιρετική ιδέα. Πώς την κάνει, ενώ εδώ μεγάλωσε, φυσικός είναι, στο πρώτο πτυχίο ήταν εδώ πέρα. Πήγε στην Αμερική και φτιάχνει ένα φανταστικό video game, ένα software, ένα λογισμικό για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθει εγκεφαλικό. Μάλιστα. Το οποίο αυτό θα είναι φοβερά ευχάριστο και θα τους εκπαιδεύει μόνο του. Αυτό το κάνει ένα πανεπιστήμιο τώρα, το οποίο θα έχει τρομερές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό έγινε ένα startup, χρηματοδοτήθηκε με κάποιο ποσό και το πανεπιστήμιο συμμετέχει, δίνει το βήμα. Μιλάμε για τέτοια πανεπιστήμια. Βέβαια, θα ήθελα να πω ότι το τελευταίο νομοσχέδιο που περνάει η πέραση και περνάει στα πανεπιστήμια, όλα αυτά τα προβλέπει. Έτσι, δηλαδή, ανεξαρτησία μιας εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία θα έχει όλες αυτές τις δυνατότητες, αριστείες, χορηγίες διαφόρων ιδιωτών, οι οποίοι μπορούν να δώσουν λεφτά σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο χωλαίνει. Νομίζω ότι, αλλά πάμε με αργά βήματα. Εμένα αυτό με ενοχλεί, ότι γίνονται αλλαγές σημαντικές, θα έλεγα, σε σχέση με το κακό μας σε αυτό, αλλά σε σχέση με ένα περιβάλλον το οποίο είναι ραγδαία εξελισσόμενο, υστερούμε πάρα πολύ και χάνουμε βιωτικό επίπεδο. Το ΚΕΠΕ τι θα μπορούσε να προσφέρει σε έναν κυβερνητικό φορέα από πλευράς συμβουλών?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταγράψει από κλάδους, από προϊόντα. Κάνουμε προτάσεις, αυτό το όραμα που σας είπα είναι ένα σπονδυλωτό πολύ σημαντικό για μένα κείμενο, το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα, αλλά θα βγει βιβλίο από το ΚΕΠΕ πολύ γρήγορα, το οποίο είναι ολιστικό, δηλαδή είναι και από το θέμα των μεταναστών και από το θέμα της φτώχειας. Δεν είναι ένα, ξέρω, μια κλαδική ανάλυση, αυτός ο κλάδος. Μα βάζουμε και κλάδους βέβαια μέσα, έτσι. Άρα είναι μια ολιστική προσέγγιση και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη στην ελληνική βιβλιογραφία και θα έχει μια πολύ συμβολή, σημαντική συμβολή και στα οικονομικά. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και διασυνδέσεις με διεθνή πανεπιστήμια και με εγχώρια πανεπιστήμια, να προβάλλουμε την έρευνα, να προβάλλουμε διάφορα θέματα. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάναμε πρόσφατα. Αναπτύξαμε ένα δίκτυο φόβου. Ένα δίκτυο φόβου της ελληνικής αγοράς παραγόγων. Αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Το κάναμε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας με έναν εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Συριόπουλο, ο οποίος είναι ειδικός. Άρα, κάναμε μια συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, το χρηματοδοτήσαμε. Αυτό ανήκει στην ιδιοκτησία με ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσό. Αυτό ανήκει στην ιδιοκτησία του ΚΕΠΕ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ημερήσια δεδομένα από το 2004 μέχρι, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πλούτο, διότι είναι μια ψυχολογική προσέγγιση μιας αβεβαιότητας. Διότι πολλά πράγματα, και τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα επόμενο βήμα, να φτιάξουμε ένα δίκτυο κοινωνικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Με τρία πανεπιστήμια ελληνικά. Εμάς αυτό είναι το θέμα, να κάνουμε συνεργασίες, να αναδεικνύουμε τους Έλληνες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό που λέτε. Επιστημονικά, πολύ λίγες χώρες, κύριε Πανδρόπουλε, έχουν φτιάξει αυτό το δίκτυο. Δηλαδή, είναι η Γερμανία σίγουρα, είναι η Αμερική και ίσως άλλες 2-3 χώρες που έχουν φτιάξει το δίκτυο VIX, το Volatility Index, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός από θέμα στρατηγικών επενδυτικών, από θέμα να ξέρουν οι φορείς πού βρίσκεται το επίπεδο φόβου. Και επειδή είναι ενίος ο δείκτης κατασκευής, μπορούμε να συγκρίνουμε τον ελληνικό δείκτη φόβου με τους διεθνείς δείκτες φόβου. Αυτός ο δείκτης φόβου άρα επηρεάζει και τις χρηματιστηριακές εξελίξεις, υποθέτω. Σαφέστατα και τις επενδυτικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια. Και θα τον κάνετε γνωστό αυτό το δείκτη. Αυτός είναι στο site μας. Εμείς καθημερινά, περίπου τον ανανεώνουμε. Στο μηνύο δελτίο τον παρουσιάζουμε. Και είναι δικός μας δείκτης. Είναι στην δικιά μας πνευματική κατοχή. Κάνουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Πανδρόπουλε, και θα δω μια άλλη φορά να σας πω ακριβώς αυτά τα πράγματα. Τώρα συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο του Stern, το Business School, το οποίο είναι από τα 10 καλύτερα στον κόσμο. Και είχα πάει ήδη στην Αμερική, όπου μίλησα και με τον Μπρίτανη, ο οποίος είναι σύμβουλος του Πρόεδρου της Αμερικής, του Ομπάμα. Και προχωράμε σε δύο μεγάλα θέματα επιστημονικά. Σε ένα μοντέλο έκδοσης optimum ποσού χρέους. Βάζει δηλαδή και το ποσό αλλά και το time, δηλαδή και το χρόνο πότε θα εκδοθεί. Σε σχέση, χρόνος με ποσό. Χρόνος με ποσό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το κάνουμε με το τμήμα του επιχειρηματικού προγραμματισμού, το Treasury Research του Πανεπιστημίου του Stern. Και κάνουμε διεθνή, θέλω δηλαδή εγώ ας πούμε ως πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής, να ξεπεράσω λίγο το εγχώριο επίπεδο και να έχουμε μια διεθνή παρουσία. Αυτό απαιτεί νέα στελέχη, τα οποία τα παίρνουμε με εξαιρετικά βιογραφικά και συνεργασίες. Έχουμε προσκαλέσει πάνω από 30-35 κορυφαίους οικονομολόγους στον κόσμο, είτε Έλληνες είτε ξένους. Έχουν δώσει διαλέξεις και εφαρμόζουμε τώρα μια καινούργια που θα ήθελα να παρευρεθείτε, μόνο για φοιτητές. Δηλαδή επιχειρηματίες μόνο για φοιτητές. Αυτό ξεκινάμε την Πέμπτη, με τον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Κώστα Ναβαρίνο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και θα μιλήσει για αυτή τη μεγάλη επένδυση στους φοιτητές μας και για να τους εμπνεύσει κιόλας, γιατί πραγματικά αυτά που έχουν γίνει εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν έχω παρά να σας συγχαρώ και να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εκδηλώσεις και στις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον καθηγητή κύριο Νίκο Φίλιππα, που είναι πρόεδρος του ΚΕΠΕ, ενός κέντρου οικονομικής προοπτικής και προβληματισμού,
το οποίο κέντρο θα αποδειχθεί με τα χρόνια καθοριστικό για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, τον οποίο ο κύριος καθηγητής περιέγραψε και με τις πιο αδρές πινελιές, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και εγώ. Και σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα.